λίγο το λάδι στο καντήλι της και πάνω στη γέννα του κοπελιού χάθηκε η γυναίκα του Γιάννη του Αλεξάκη από το Ζαρό. Συχνά τον ακούς να κλαίει το χαμό της, με μαντινάδες συγκλονιστικές, δυο από τις οποίες εμένα με τρελαίνουν. Φεύγει μου η σκέψη τακτικά. Πού λέτε πως πηγαίνει? Για το χατήρι μιας φιλιάς στον Άδη κατεβαίνει. Κρήτη, Κρήτη, μαζί σου αισθάνομαι πάντοτε ερωτευμένος, κι ας είναι απάνω σου ο σταυρός, απού με σταυρωμένος. Μια φανταστική μαντινάδα του Γιάννη είναι η επόμενη. Θεέ μου που δίνεις τη ζωή στη γης και τη βλαστίζεις, μη θες από τα μάτια μου σαφή να την ποτίζεις. Ο Γιώργης ο Κοπανάκης από την Ιεράπετρα, άγιο να είναι το χώμα που τον εσκέπασε, ήταν ένας υπέροχος μαντιναδολόγος. Μια μέρα είπε στη γυναίκα του: «Γίνου χαρά στη σκέψη μου και Απρίλης στην καρδιά μου και ροδαυγή στο λογισμό βιόλα και κοπελιά μου». Ο Αστραπόγιανος από το Χουδέτσι σταμάτησε μια μέρα στο δρόμο μια κοπελιά μπαμπακολέμα και βελουδογλυκοχύλα και της είπε: «Παραμυθένια ομορφιά έχει το πρόσωπό σου, βασίλισσά μου, κάμε με το βασιλόπουλό σου». Σήμερα ζουν ευτυχισμένοι με τα παιδιά τους.